Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις Αθλολογίες εδώ στο Star TV να δούμε μαζί όλη την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου που προηγήθηκε. Είχαμε πρεμιέρα όσον αφορά το τοπικό πρωτάθλημα και την Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Θα δούμε τι έγινε τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής. Θα δούμε όμως και το ρεπορτάζ αναμέτρησης του ΑΟ Κέρκυρα κόντρα στην ομάδα της Ομόνιας. Είχαμε και γάμα εθνική κατηγορία. Η αγωνιστική, η Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Ο Αστέρας Πετρετή υποδέχτηκε σε μια πολύ δύσκολη ώρα στις 12 σε μια πολύ δύσκολη ζεστή ημέρα την ομάδα του Κιλελέρ, από την οποία και ιτήθηκε 0-1. Θα δούμε τι έκαναν τα παιδιά του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας στους αγώνες που συμμετείχαν στα Ιωάννα όσον αφορά την κοπηλασία και τι μας έχει δηλώσει ο πρόεδρος της Κοπηλατικής Ομοσπονδίας για τις διακρίσεις της Έλληνας Διαβάτη με τα εθνικά χρώματα στο Βαλκανικό. Θα μιλήσουμε όμως και με τον Άκη Παγκράτη, ο οποίος θα πήγε εξαιρετικά στο Ocean Man στην Ibiza, κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Έχουμε να πούμε πολλά. Καταρχήν, να καλησπέρισω όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να είσαστε καλά. Μας βλέπετε και μέσω της σελίδας του Star TV στο Facebook. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε αρχικά την αγωνιστική δράση των ημερών του Σαββάτου ουσιαστικά, ξεκινώντας με την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, τον δεύτερο όμιλο και τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής. Άστερας Πετρετή, Κιλελέρ 0-1, θα δούμε το ρεπορτάζ αναμέτρησης. Τρίκαλα Βατανιακός Πιερίας 4-0. Αναγέννηση Άρτας Νέα Αρτάκη 0-0. Αστέρας Γιαννοκλαδίους Βορώνος 0-0. Διέλα Κατσικάθες Πρωτοσυγουμενίτσας 1-2. Πιερικός Εορδαϊκός 1-0, η Λευκή Ήμοι αγωνίστηκε εκτός έδρας με τον Μαγνησιακό στο Βόλο και νίκησε 0-1. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Καστοριά 1980 4-1 και Ζάκυνθος Φίκης Τρικάλων 4-1. Η βαθμολογία λοιπόν μετά από 5 αγωνιστικές έχει ως εξής. Στην πρώτη θέση ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου έχει 15 βαθμούς. Ακολουθεί το Κιλελέρ μετά την νίκη του επί του Αστέρα Πετρετή, σκαρφάλωσε στους 12 βαθμούς. Η ομάδα των Τρικάλων έχει 11 βαθμούς, ο Πιερικός έχει το ίδιο αριθμητικό, 10 έχει η Νέα Αρτάκη. 8 βαθμούς για τον Σβορώνο και τη Ζάκυνθο, 7 βαθμούς έχει η Αναγέννηση Άρτας και ο Θεσπρωτός Ιγκουμενίτσας. 6 βαθμούς για τον Αστέρα Λιανοκλαδίου, 6 βαθμούς και για την ομάδα της Λευκύμης, 5 βαθμούς για τον Βατανιακό Πιερίας και τον Αστέρα Πετρετή. Στους 4 συνηθίζει η Λακατσικά, από 3 έχουν Θήκης Τρικάλων και Καστοριά, 2 βαθμούς για τον Εορδαϊκό, τελευταία θέση ο Μαγνησιακός με 1 βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική είναι η έκτη και είναι το ερχόμενο Σάββατο, καθώς την Κυριακή έχουμε τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Οπότε οι αναμετρήσεις θα γίνουν το Σάββατο 14 Οκτώβρη και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους εξής αγώνες. Τρίκαλα, Αστέρας Πετρετή, Κιλελέρ, Αναγέννηση Άρτας, Βατανιακός Πιερίας, Αστέρας Λιανοκλαδίου, Νέα Αρτάκη, Θύελλα Κατσικά, Σβορώνος Πιερικός, Θεσπρωτός Ιγκουμενίτσας Μαγνησιακός, Εορδαϊκός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, η Λευκύμη υποδέχεται τη Ζάκυνθο και η Καστοριά 1980 αντιμετωπίζει τον Πο Φίκης Τρικάλων. Πάμε στο τοπικό πρωτάθλημα να δούμε τι έγινε στην πρώτη αγωνιστική της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Είχαμε τις περισσότερες αναμετρήσεις να πραγματοποιούνται. Κρόνος Αργυράδων Πάος Φακιανάκης 2-1, Κεραυνός Αγίου Νικολάου Παξί 3-3, Όλυμπος Μπενίτσες 3-1, ΑΟ Κέρκυρα Ομόνια Γαστουρίου 4-0, θα δούμε εμείς το ρεπορτάζ αναμέτρησης, την Ηλιακού Σαχαράβη Σοφάμ 0-0 και με πολλές αναγκαστικές αλλαγές του Θηναλιακού λόγω τραυματισμών. Αθλητική Ένωση Θεάκων Βολίβδα, το παιχνίδι αυτό αναβλήθηκε, δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ το Σάββατο 14 του μήνα θα γίνει στο Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίου για αναμέτρηση αναγέννηση περιβολίου Αχιλλέας Νυμφών. Στην πρώτη βαθμολογία λοιπόν για τη νέα χρονιά όσον αφορά την Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, ΑΟ Κέρκυρα, Όλυμπος και Κρόνος Αργυράδων έχουν από 3 βαθμούς καθώς σημείωσαν νίκες. 1 βαθμό έχουν την Ηλιακός Σαχαράβης, ΟΦΑΜ, ΠΑΞΥ και Κεραυνός Αγίου Νικολάου καθώς σημείωσαν ισοπαλίες, χωρίς βαθμό ΠΑΟΣ Φακιανάκης, Μπενίτσες, Ομόνια Γαστουρίου, Αναγέννηση Περιβολίου, Αχιλλέας Νυμφών, ΑΕΦΕΑΚΟΝ και Βολίδα. Εκκρεμούν λοιπόν οι αναμετρήσεις αναγέννηση περιβολίου Αχιλλέας Νυμφών που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, ενώ περιμένουμε και ημερομηνία διεξαγωγής για την αναμέτρηση ΑΕΦΕΑΚΟΝ Βολίδα. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Η δεύτερη αγωνιστική στην Α κατηγορία είναι το άλλο, το παράλληλο Σαββατοκύριακο, 21 με 22 Οκτώβρη. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχουμε δράση. 21 και 22 Οκτώβρη λοιπόν θα δούμε τις αναμετρήσεις ΠΑΟΣ Φακιανάκης Αναγέννησης Περιβολίου, Βολίδα Κατογαρούνα Κεραυνός Αγίου Νικολάου, Αχιλλέας Νυμφών Όλυμπος Κέρκυρας,
Παξία, ο Κέρκυρα, Μπενίτσε στην Ελιακό Σαχαράβη, ο Μόνιο Αγαστούριο, ο ΦΑΜ και ΑΕΦΕ Άκουν Κρόνου Αργυράδων. Τώρα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε την πρώτη αγωνιστική, την πρεμιέρα για την Β' κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά και στην εκπομπή της Παρασκευής. Να σας δώσω μία γεύση από την πρώτη αγωνιστική της Β' κατηγορίας, η οποία θα γίνει το Σάββατο 14 Οκτώβρη. Η αγωνιστική λοιπόν, η πρώτη πρεμιέρα, περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στο Δημοτικό Γήπεδο Καρουσάδων, Ολυμπιάδα Καρουσάδων, συγγνώμη, Μέγας Αλέξανδρος. Στο Δημοτικό Γήπεδο Στρογγυλής, Ηρακλής Αιγαίων 10, ΠΑΟΣ Φακιανάκης, η δεύτερη ομάδα. Στο Δημοτικό Γήπεδο Κασιόπης, Δίας Κασιόπης, Εθνικός Περιβλάδων Σιδαρίου. Στο Γήπεδο Ολύμπου, η Θεία υποδέχεται τα Βασιλιάτικα. Στο Δημοτικό Στέδιο Λευκύμης, ο Κάβος αντιμετωπίζει την Οδυσσέα Βιωτών. Στο Γήπεδο του Ολύμπου, επίσης, θα γίνει και αναμέτρηση ΑΕΚ Αναλύων, Ηρακλής Φακερών. Ενώ στο Γήπεδο της ΕΠΣ στο Κανόνι θα γίνει η αναμέτρηση Φοίνικες Ατρόμητος Στρογγυλής. Αυτοί οι αγώνες είναι για το επόμενο Σάββατο και βεβαίως το επόμενο Σαββατοκύριακο, 14 και 15 του μήνα, έχουμε και έναρξη άλλων πρωταθλημάτων όπως της ΑΕΣΚΑΒΔΕ, όπως της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπως το Χάντμπολ. Έχουμε να δούμε πολλά στην εκπομπή της Παρασκευής σχετικά με τους αγώνες και την πρεμιέρα σε πάρα πολλά αθλήματα. Να σας πω. Χωρίς να το δούμε όμως εμείς, θα σας πω ότι για το κύπελο της ΕΠΣ έγινε ένα παιχνίδι εξαναβολής, Εθνικός Περουλάδων ΑΕΚ Αναλύων, τελικό αποτέλεσμα 1-0. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη φάση για το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Αυτά έγιναν το Σαββατοκύριακο και αυτά πρόκειται να γίνουν. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς, σε πλήρεις όμως αγωνιστικούς ρυθμούς. Έχει μπει ο Άκης Παγκράτης, ο οποίος τα πηγαίνει εξαιρετικά και μάλιστα κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Ocean Man στην Ίμπιζα στην κατηγορία. Στην ηλικιακή κατηγορία των 40, με χρόνο 1 ώρα και 38 λεπτά, έχοντας ρέματα βεβαίως όλη τη διάρκεια του αγώνα. Συμμετείχαν πάρα πολλοί αθλητές και αθλήτριες, 5.000 μέτρα, 34 χώρες, μια πολύ μεγάλη εμπειρία, αν και έχει μπει σε αγωνιστική δράση εδώ και καιρό. Ο Άκης συνεχίζει, βέβαια αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ίμπιζα, οπότε θα τον δούμε έτσι με έναν αέρα ισπανικό, διαφορετικό, και με τον αέρα βεβαίως του χάλκινου μεταλλίου που του δίνει η κούρσα και η παρουσία του στον αγώνα, να τον καλησπερίσω. Άκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Αχ, τι ωραία που είσαι. Μόνο που σε βλέπω, φτιάχνει η ψυχή μου. Πώς είναι στην Ίμπιζα? Είναι Σαν Αντώνιο. Είναι ωραία. Στην πλατεία του Σαν Αντώνιο. Στην πλατεία είσαι του Σαν Αντώνιο. Υπέροχο, μας μεταφέρεις και την εικόνα. Ναι. Λοιπόν, πώς είσαι μετά? Καταρχήν, πες μου λίγα λόγια για αυτόν τον αγώνα, τον Ocean Man, ο οποίος πραγματοποιήθηκε και κατέκτησε στην τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ήταν, φαντάζομαι, και λόγω των ρευμάτων ένας δύσκολος αγώνας. Ναι. Δεν άκουσα λίγο την ερώτηση ξανά, μπορείς να μου πεις. Να μου πεις λίγα λόγια για αυτόν τον αγώνα στον οποίο συμμετείχες και την τρίτη θέση που κατέκτησες, ναι. Φαντάζομαι ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Ήταν ένα, ναι, εμφανισιακά, να το πω και έτσι, δεν υπήρχαν κύματα. Mm-hmm. Από τη στιγμή όμως που είχαμε να περάσουμε ένα νησί περιμετρικά, mm-hmm. υπήρχαν ρέματα. Ναι. Οπότε μια πολύ ωραία παραλία φαινόταν ήσυχη, ενώ ουσιαστικά δεν ήταν. Μάλιστα. Μας δυσκόλεψε όλους πάρα πολύ. Ναι. Άρα με το που μπήκατε και ξεκινήσατε να κολυμπάτε, το διαπιστώσατε από την αρχή αυτό ή σιγά σιγά όταν, ξέρεις, πήγατε να κάνετε το γύρο, εκεί κάπως νιώσατε τα ρεύματα? Κάνουμε περισσότερο. Κάνουμε το γύρο και βγήκαμε ένα χιλιόμετρο έξω από την παραλία. Α. Γιατί ήταν 5 χιλιόμετρα, δηλαδή περιμετρικά κάναμε ένα χιλιόμετρο περίπου κάθε πλευρά. 1200 μέτρα εκεί περίπου. Με αποτέλεσμα, όταν βγες έξω, αλλάζουν τα ρεύματα, τελείως διαφορετικά. Εκεί μπήκατε. Και αυτή η σε όλους μας, δηλαδή, φάνηκε στους χώρους γενικότερα. Έγινε πάντα. Και... οι συνθήκες αυτές δεν έχουν να κάνουν με την ταχύτητα πλέον. Έχει mm-hmm. να κάνει με το αποτέλεσμα που έχεις κάνει και την προπόνηση που έχεις κάνει για αυτές τις συνθήκες. Μου έκανε εντύπωση στην Ίμπιζα που έγινε και παιδικός αγώνας κολύμβησης. Υπήρχαν τα 2 χιλιόμετρα, τα 5 χιλιόμετρα με πάρα πολλές συμμετοχές. Παιδικός αγώνας, τα παιδιά τα κατάφεραν, Άκη. Γίνονται παιδικοί αγώνες στο Ocean Man. Πάντα έχει παιδικούς αγώνες, 500 μέτρα στη θάλασσα. Για τα παιδιά 8 ετών, πάντα γίνεται αυτό. 8 ετών, 500 μέτρα. 8 ετών, βεβαίως. Από 8 ετών, ναι. Ναι. Είχαμε και βέβαια και πάνε όλα τα παιδιά. Και είχαμε 2 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα όμως. Αυτά είναι λίγο περισσότερα. Τα 5 χιλιόμετρα δεν είναι και λίγα. Τα 5 χιλιόμετρα πάνε άνω το 15. Ναι. Άνω το 15 πάνε για τα 5-10 χιλιόμετρα, αν θέλουν, ή στα 2. Και μετά κάτω των 15 πάνε στα 500 μέτρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 34 χώρες
Οπότε φαντάζομαι ότι αυτοί οι 110 συμμετέχοντες στον αγώνα των δικών σου των 5 χιλιόμετρων, δεν ξέρω, είδες ανθρώπους που τους έχεις ξαναδεί, έκανες νέες φιλίες ή νέους, ξέρεις, συνάντησες. Πρώτη φορά και τόσο πολλοί αθλητές, ας πούμε, και στη Μαδέρα που είχα πάει πριν ένα μηνά, ήμασταν 75 στα 5 χιλιόμετρα. Σωστά. 110, λόγω προφανώς επειδή είναι η Ιμπιζά, επειδή είναι το μέρος που θέλουν και να περάσουν καλά, να βγάλουν τις διακοπές τους. Πάρα πολύ σκορ. Και έγινε πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει εδώ. Οπότε υπήρχαν στριμωξίδια και αγκονιές, Άκη, στον αγώνα. Ναι, πολλά. Στην αρχή, εγώ στην κίνηση γενικότερα δεν είμαι καλός. Γιατί αγχώνομαι και θέλω να σιγά σιγά να πάρω τον αέρα μου, να το πω και έτσι. Ναι. Και όλα αυτά τα στριμωξίδια, οι στριμωξίδες, οι αγωνιές, τα αποφεύγω. Ναι, εσύ τα αποφεύγεις, αλλά άμα θέλουν να στα δώσουν, άμα θέλουν να στα ρίξουν, θα στα ρίξουν. Δηλαδή, φαντάζομαι έφαγες κι εσύ καμία. Φαντάζομαι να τις περνάω μετά. έχουμε πολλά μετρά ακόμα. Μετά δεν λέει κάτι. Τίποτα δεν λέει. Ξεκίνησες λοιπόν τον αγώνα. Πότε ήταν φανερό ότι είσαι στους τρεις του τελικού, στην τελική ευθεία, στους τρεις καλύτερους? Στα 2,5 χιλιόμετρα που είδα και το χρόνο μου, εκεί έχω το ρολέ και κοιτάζω. Περίπου τι κάνω. Είδα ότι είχα κάνει μια απόσταση ασφαλείας από τους πίσω μου και πήγαινα μαζί με ένα-δύο άτομα. Άρα ήσουν στα μισά του αγώνα περίπου, έτσι. Ναι. Δηλαδή, απλά μετά και το παίζαμε με τον τέταρτο, να το πω και έτσι. Δεν έβλεπε καλά όμως τις σημαδούρες και έκανε παραπάνω μέτρα. Πήγε ανακλέπτη, να το πω και έτσι. Εμείς να βλέπουμε λίγο και τις φωτογραφίες του Άκη από την Ίμπιζα. Γιατί έχουμε να δούμε και φωτογραφίες από τη Μαδέιρα. Καλά, και τι σου πάνε τα χρώματα, Άκη μου, εκεί δεν ξέρω. Η Ίμπιζα σου πάει πολύ. Πολύ ωραία η Ίμπιζα. Φανταστική. Να δούμε και το Βάθρο, όπου ο Άκης κατέλαβε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Η κατηγορία αυτή, στην οποία αγωνίστηκε, είναι άνω των 40 ετών. Ναι. Είναι άνω των 40 ετών, μέχρι. Ναι, 40-49. 40-49. Αναδεκαετία. Ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Πάντως οι συνθήκες, οι καιρικές, φαντάζομαι ότι ήταν πολύ καλές, πέρα από τα κυματάκια και από τα ρεύματα που υπήρχαν στο νερό. Ναι, σίγουρα. Ωραίες συνθήκες, ήλιος, λες και ήσουν Κέρκυρα ένα πράγμα. Οι συνθήκες είναι ιδανικές, είναι καλύτερη παραλία της Σύμπιζας αυτή, η Καλακοντοβίο διάσημη. Ναι, οι προορισμοί εκεί είναι. Δεν μου λες, Άκη μου, πώς και έχεις καθίσει ακόμα στην Ίμπιζα, σ' αρέσει. Όχι, αύριο το μαθήμα, θα έρθω. Να έρθεις, σιγά-σιγά, να έρθεις. Δεν μου λες τώρα, έχουμε και τελικό πρωτάθλημα Oceanman που θα γίνει το Δεκέμβρη. Ναι, στην Ταϊλάνδη. Θα συμμετέχω, είναι σε 40 μέρες ουσιαστικά. Τέλη Νοέμβρη δηλαδή θα πάω. Ναι. Και στο οποίο θα λάβω μέρος σε δύο αγώνες, μάλιστα. Στα 5 χιλιόμετρα, που είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα, και θα συμμετέχω και στα 2 χιλιόμετρα την επόμενη μέρα, που θα είναι ο αγώνας της Ταϊλάνδης. Ωραία, άρα. Το παγκόσμιο θα είναι ο αγώνας της Ταϊλάνδης. 5 και 2 χιλιόμετρα. Είναι αρχές Δεκέμβρη ο τελικός. Εσύ θα πας λίγες μέρες νωρίτερα, θα πας τέλος Νοέμβρη, έτσι να εγκλιματιστείς. Ναι, τέλος Νοέμβρη. Ωραία, ναι. Εκεί την πρόκριση για αυτό τον τελικό την έχουν πάρει αυτοί που έχουν βγει πρώτοι στα Oceanman που έχουν γίνει σε διάφορες άλλες χώρες. Όταν πήγα στη Μαδέιρα πριν ένα μηνά και βγήκα τρίτος, πήγα μέσα από εκεί την πρόκριση. Εκεί ήταν και το ευρωπαϊκό κιόλας. Μάλιστα. Εγώ θέλω λοιπόν. Θα μπορούσα και τώρα. Αν δεν είχα πάει εκεί, θα μπορούσα και τώρα εδώ βέβαια. Ναι, σωστά. Να δούμε λίγο φωτογραφίες από τη Μαδέιρα και η Μαδέιρα σου πάει. Μα τι Πορτογαλία, μα τι Ισπανία. Όλα βράκι. Γενικώς έτσι εξωτερικό. Εδώ είσαι στη Μαδέιρα. Λοιπόν, τρίτη θέση με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Στα πλαίσια της διοργάνωσης Oceanman Madeira. Άρα, η διοργάνωση Oceanman Aki γίνεται σε διάφορες χώρες. Είναι η ίδια διοργάνωση, δηλαδή περιλαμβάνει τα 5 χιλιόμετρα, περιλαμβάνει. Ναι, να εξηγήσω. Είναι ισπανική διοργάνωση από το Ironman. Ναι. Έχει δημιουργηθεί από Ισπανούς. Είναι σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Επιρούς. Και αναδιαστήματα κάνουν, όχι αναδιαστήματα, κάθε χρόνο κάνουν διαφορετικά, σε διαφορετικά μέρη τα παγκόσμια πρωταθλήματα, σε διαφορετικούς υπήρους βασικά. Έχει γίνει και στο Μεξικό. Δεν είχα συμμετέχει τότε βέβαια, δεν ήμουν τόσο καλό να το πω και έτσι. Λοιπόν, και έχει γίνει και στην Αφρική, εκεί είχα πάει βέβαια στην Αίγυπτο.
Γενικότερα, ο στόχος είναι όλοι οι πύροι, όλοι οι κολυμβητές να συμμετέχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες, έτσι ώστε να δείξουν τον αθλητισμό. Εκεί πάντως στη Μαδέιρα ήσουν η μοναδική ελληνική, εδώ βλέπουμε και το, σε βλέπουμε μέσα στο νερό, ήσουν η μοναδική ελληνική συμμετοχή στη Μαδέιρα με χρόνο 1 ώρα και 25 λεπτά, τρίτη θέση εκεί πάλι στην κατηγορία 40-49 στα 5 χιλιόμετρα. Στη Μαδέιρα υπήρχε κάτι που σας δυσκόλεψε, Άκη? Ναι, εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και εκεί άλλες συνθήκες βέβαια, εκεί ήταν ο ωκεανός. Ο ωκεανός έχει πάντα τρικυμία, να το πω έτσι. Δεν λύσει κατά νερά. Ναι. Απλά τον είχαμε με τοπικά από δεξιά μας το κύμα, οπότε μπορούσα να προσαρμοστώ και την ανάσα μου και το κολύμπι μου για να είναι σταθερό. Αυτό με ενδιαφέρε. Βλέπω μια προτίμηση στο χάλκινο μετάλλιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καμιά προτιμησούλα βλέπω. το βλέπω εγώ. Το βλέπεις κι εσύ. Ναι, το έχω παρατηρήσει. Ναι, κάτι γίνεται εκεί με το χάλκινο. Κάτι το χρώμα δεν ξέρω. Okay. Πολύ ωραίο είναι. Ας πούμε στον αγώνα που έτρεξε στην Ίμπιζα, στο Ocean Man εκεί, η διαφορά σου με τους δύο πρώτους ήταν στις λεπτομέρειες ή είχαν προηγηθεί, ξέρεις? Ήταν μεγάλη διαφορά. Ήταν μεγάλη. Όταν έκανα ένα 25 και τώρα έκανα ένα 38. Ναι. Ήταν και λίγο παραπάνω μέτρα βέβαια εδώ, τώρα εδώ στην Ίμπιζα. Είναι τα ρέματα. Ναι. Που σε πάνε πίσω. Ναι. Τα έχεις κόντρα. Ναι, και πάλι φαντάζομαι ότι... Το πόνος είναι πιο πολύ στο σώμα σου. Η τρίτη θέση σε 110 αθλητές είναι απίστευτη θέση, δεν το συζητάω. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή για σένα? Πού πέρασες, ας πούμε, τόσο δύσκολα? Δύσκολα ήταν πέρσι. Πέρσι στο παγκόσμιο, στο που γίνεται στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. Εκεί στην Κρήτη ήταν οι πιο δύσκολες συνθήκες. Πιο δύσκολη στιγμή και όλοι δηλαδή, παθάμε σοκ. Γιατί δεν μπορούσαμε να τερματίσουμε. Έκανα τούμπες από τα κυμάτα. Ναι. Χτυπάει το μποφόρ και ήταν το Αιγαίο όπως πάει στην Κρήτη στο Ρέθυμνο και το χτυπάει. Ναι. Έγινε πολύ άσχημες συνθήκες εκεί πέρα, ειλικρινά. Δηλαδή, δεν το αναφέρεις να μην μπορείς να τερματίσεις θέμα. Σωστό. Εδώ οι προπονήσεις σου, ξέρω τι γίνονται στο κολυμβητήριο. Πέραν του κολυμβητηρίου, γίνονται και έξω, Άκη? Ναι, πάω, συμμετέχω, πάω στο Φρούριο, πάω κάτω από τον ΑΟΚ. Το καλοκαίρι προσπαθώ να ανάμεις στη θάλασσα για να μπορέσει το σώμα μου και το δέρμα μου να σκληρύνει, να το πω και έτσι, σε αλμύρα. Ναι. Και τώρα, στην Ίμπιζα πληγώθηκα. Οι συνθήκες όμως που επικρατούν εδώ στο νησί, φαντάζομαι ότι οι συνθήκες της Κέρκυρας, στα σημεία που προπονείσαι, δεν είναι τόσο έντονες ή δύσκολες όσο, ας πούμε, στο εξωτερικό. Δηλαδή, στη Μαδέιρα ή στην Ισπανία. Εκεί είναι διαφορετικό, είναι πιο δύσκολα. Μα γι' αυτό θα πρέπει να. Στον αγώνα θα πρέπει να δίνει τον καλύτερο σε αυτό. Αν το κάνει την προπόνηση, θα τραυματιστεί. Σωστό. Σωστό. Ίσως να πας για καμία προπόνηση στο Ρέθυμνο, Άκη μου, λέω εγώ, που είναι εκεί πέρα λίγο τα πράγματα πιο κυματιστά. Δεν θα ξαναγίνει αγώνας. Καταργήθηκε ο αγώνας. Ούτε φέτος δεν έγινε τίποτα. Ναι. Το κόψανε τελείως. Το κόψανε ίσως και λόγω αυτών. Ίσως και λόγω των συνθήκων. Αυτό τα 5 χιλιόμετρα, νομίζω ότι έχεις καταλήξει ότι η απόστασή σου είναι αυτά τα 5 χιλιόμετρα. Στο Open Water η απόσταση μου είναι 5 χιλιόμετρα. Ναι. Από εκεί πέρα συμμετέχω και στα αγωνίσματα της πισίνας για τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Ναι. Που πάμε με το Παναθηναϊκό. Δεν είμαι κολυμβητής πισίνας. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά λέω, τα 5.000 μέτρα είναι μια απόσταση στην οποία φέρνεις, ας πούμε, χάλκινο μετάλλιο. Τα 2.000 μέτρα που είναι πιο λίγα, είναι πιο εύκολα για σένα ή είναι πιο δύσκολα? Δηλαδή, μπορεί να ανεβάζεις ρυθμούς μετά τα 2-2,5 χιλιόμετρα? Έχω το καλό ότι δεν κουράζομαι. Δεν κουράζεσαι. Ναι, δεν κουράζομαι. Κέρκυρα Ιγουμενίτσα Άκη, σε πόσο? Κέρκυρα Ιγουμενίτσα Άκη, σε πόσο? Α, κύριε Ιγουμενίτσα, δεν θέλω τα 25 χιλιόμετρα. Δεν προτιμώ. Είναι πολλά. Όχι. Είναι πολλά τα 25. Είναι πολλά. Γίνονται αγώνες 30 χιλιόμετρα. Ναι. Γίνονται και στη Μαδέρα έγιναν. Λοιπόν, αλλά αυτοί οι αγώνες είναι απλά ένα κολμπάς. Δεν είναι για να τον βγάλει στον αγώνα. Ναι. Δεν είναι το αγωνιστικό, η ταχύτητα που λέμε. Ναι. Θέλεις... Η αντοχή είναι η ταχύτητα συγχρόνως. Θέλεις και την ταχύτητα εσύ, τη θέλεις την ταχύτητα. Ναι, τώρα εντάξει, απλά να πηγαίνεις να κολυμπάς δεν λέει κάτι για μένα. Πες μου λίγο.
περισσότερη δυσκολία. Η ταχύτητα είναι διαφορετική άσκηση. Στο Ocean λοιπόν, στον τελικό που θα γίνει το Δεκέμβρη στο Phuket, στην Ταϊλάνδη, εκεί που θα μαζευτείτε όλοι εσείς που έχετε διακριθεί, ένας στόχος εφικτός που τον έχεις βάλει και λες εγώ θέλω να φτάσω εκεί και μπορώ να το φτάσω. Ποιος είναι? Εσύ είχα βγει έκτος στον κόσμο, στα 5 χιλιόμετρα. Ναι. Προπερθούμε 8ος, που ήταν και πρώτη φορά στην Αίγυπτο. Εγώ και ένα μετάλλιο, να σου πω, ένα χαλκινάκι, το καλοβλέπω. Δεν ξέρω. Είναι πολλοί αθλητές. Ειλικρινά, μακάρι να το κάνω. Αλλά είναι πολλοί αθλητές που συμμετέχουν. Σωστά. Δεν μπορεί να το πεις από τώρα. Ωραία, να δούμε άλλη μια φορά εμείς τις φωτογραφίες του Άκη, γιατί έτσι να βλέπουμε και λίγο Ίμπιζα, να βλέπουμε και λίγο Μαϊδέιρα, να τις δούμε όλες μαζί με αυτά τα υπέροχα τα τοπία στα οποία αγωνίστηκε και έτρεξε στα 5 χιλιόμετρα. Εντάξει, είναι ο ήλιος, είναι η θάλασσα, είναι λες και ήσουν στην Κέρκυρα, απλά ήσουν στην Ίμπιζα νομίζω, οπότε ήταν ωραία εμπειρία για σένα. Γενικότερα, το Σεμάν τους έφερε να πηγαίνουν σε μέρη τα οποία οι κολυβητές, όσοι συμμετέχουν, να τους προσελκύει, να χαίρονται. Εντάξει, νομίζω ότι μέσα σε λίγες μέρες ουσιαστικά πήγε σε Πορτογαλία, πήγε σε Ισπανία. Εντάξει, ποιος τη χάρη σου τώρα, έτσι. Ωραία. Συνδυάζεις όλο αυτό και τον αγώνα και την ταχύτητα. Συνδυάζω όλα μαζί. Να σου πω που και Ταϊλάνδη έχεις πάει τώρα προσφάτως. Όχι, είχα πάει πριν 10 χρόνια, 15. Οπότε ευκαιρία το Δεκέμβρη, Άκη μου, να πας και στο Phuket, εκεί στον τελικό του Ocean Man. Εγώ ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και επειδή βλέπω και την πορεία που έχεις και τους τελευταίους μήνες έχεις ανεβάσει πολλοί ρυθμούς, νομίζω ότι το λέω δημόσια ότι στον τελικό Ocean Man τον Δεκέμβρη στο Phuket στην Ταϊλάνδη σε βλέπω μέχρι τετράδα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε θα καλά. Θα τα δούμε ευχαριστώ. Βέβαια αυτά. Αυτό εξαρτάται από σένα. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Θες να μείνεις Ίμπιζα ή θα γυρίσεις τελικά? Τι θα κάνεις? Σε 2 μέρες. Α, σε 2 μέρες. Το καθυστερείς όσο πάει. Το καθυστερείς. Να είσαι καλά και μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Άκης Παγκράτης λοιπόν συνδυάζει εννοείται και την κολύμβηση σε δύσκολες συνθήκες αλλά και τις υπέροχες τοποθεσίες στις οποίες βρίσκεται όπως η Ίμπιζα από όπου και μιλήσαμε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με την αναμέτρηση του αστραπετρητή κόντρα στο Κιλελέρ. Ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με 2 καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Intersport. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Σας ταξιδεύουμε σε αξέχαστες καλοκαιρινές εμπειρίες. Γνωρίστε την υπέροχη Κέρκυρα και τους μαγευτικούς παξούς με το υπτάμενο δελφίνι Paxos Island. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines.
Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύμης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Το να κάνεις οικονομία ψωνίζοντας είναι τρόπο ζωής. Βρείτε έως την Τετάρτη στον Κρητικό. Βόλιο ποντίκι 8,95 το κιλό. Johnny Walker, Gordon's και Smirnoff 3,20 ευρώ φθηνότερα. Pampers, Lenor και Pantene μείον 50%. Ava, Noxzema, Sios, Vileda και Vetex μείον 50%. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Το καινούριο, ε. Και όχι μόνο. Το καινούριο μας κατάστημα στην Πίνια, που εκτός από τα εκλεκτά κρέατα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ντελικατέσεν. Το γνωστό μας ήδη κατάστημα στην πλατεία Σαρόφ, με πλήρη γκάμα προϊόντων. Και το αρχικό μας πλέον κατάστημα στα τρία γεφύρια. Και αν δεν υπάρχει χρόνος, με λίγα μόνο κλικ, η παραγγελία σας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να σας περιμένει ετοιμοπαράδοτη στο κατάστημα της επιλογής σας. Ή και να παραδοθεί στο σπίτι σας. Ωραία μάτια, πού πας! Λαβράνος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Στυλ. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα Steel από 179 ευρώ. Εύχριστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Steel. Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Steel. Κωτεινάς Νικόλαος, Περιφερειακή Οδός Λευκύμης, Λευκύμη. Μαρτίνης Σταμάτης, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Σολάρι, Κέρκυρα. Μηχανεμπορική Κώστας Τσιριγκάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 40, Εμπορικό, Κέρκυρα. Well, ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well, τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι. Την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well, για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ, για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα. Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων, στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως, μετά το νέο λιμάνι. Well, έτοιμοι για shopping. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ.
Δεύτερο μέρος εκπομπής Αθλολογίες. Πάμε στην ΚΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Πάμε στην αναμέτρηση και την πέμπτη αγωνιστική. Πολύ δύσκολη ώρα. Σάββατο 12 το πρωί με πάρα πολύ ζέστη. Ένας αγώνας που ταλαιπώρησε πραγματικά και τις δύο ομάδες. Αστέρας Πετρετή Κιλελέρ έγινε στο γήπεδο στο Κανόνι. Λίγος ο κόσμος που βρέθηκε, διότι ήταν μια μέρα και μια ώρα που ο κόσμος δούλευε και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στο κάλεσμα αυτό για την αναμέτρηση. Λίγοι βεβαίως βρέθηκαν και προσπαθούσαν να προφυλαχτούν από τον δυνατό ήλιο. Πάμε να δούμε εμείς την αναμέτρηση, τις φάσεις, τον γκολ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών Αστέρας Πετρετή Κιλελέρ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο στο Κανόνι. Είναι η πέμπτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, όπου ο Αστέρας Πετρετή υποδέχεται το Κιλελέρ. Συνέχεια με το πλάγιο για την κερκυριακή ομάδα. 9 λεπτά στην αναμέτρηση. Τώρα η παλιά με τον Αλτάνη να θέλει να την κερδίσει. Πέτρος Στεργίου κάνει την πάσα για τον Γογουβίτη. Γογουβίτη θέλει να στρώσει και να γίνει απειλητικός. Ο συμπαίκτης του δεν τα καταφέρνει, κερδίζουν οι παίκτες του Κιλελέρ. Μεντής. Ο Γουβίτης θέλει να συγκρατήσει την μπάλα υπό την πίεση των παικτών του Κιλελέρ. Είναι ο Βαγενάς εκεί και είναι και ο Μπάρδας. Κερδίζουν οι παίκτες των φιλοξενούμενων. Στεργίου. Παίρνουν τη θέση τους οι παίκτες. Φυρίζει ο Τσάνης. Εκτελεί ο Πέτρος Στεργίου και μπλοκάρει την μπάλα ο Μισιρλής. Στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Μισιρλής. Με πολλές μάχες να δίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Ανεβαίνει τώρα ο Αστέρας Πετρετή. Ανεβαίνει ο Αστέρας Πετρετή. Στρώνει την μπάλα για το Γογουβίτη. Γογουβίτης θέλει να βρει το χώρο. Δεν μπορεί να γυρίσει όπως θέλει για να απειλήσει το Μισιρλή. Η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ρουμελιώτης. Ρουμελιώτης και Πέτρος Στεργίου συνεργάζονται. Ρουμελιώτης. Για τον Μεντί, θα διώξουν οι παίκτες του Κιλελέρ. Κατσαμάγκας. Κατσαμάγκας και Γογουβίτης στην διεκδίκηση της μπάλας. Κώστας Κατσάρας για το Κιλελέρ αντιμετώπισε τον Αστέρα Πετρετή, νίκησε. Υπήρξαν και κάποιες άλλες ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους. Έδειξε την δύναμή της, τη συνοχή της και πήρε το τρίποντο εδώ στην Κέρκυρα. Πώς ήταν λοιπόν το παιχνίδι? Καταρχάς ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και ευχαριστούμε την ομάδα του Αστέρα Πετρετή για την φιλοξενία και θα τα αποδώσουμε φυσικά. Και καλή συνέχεια στους ανθρώπους και σε όλες τις ομάδες. Το παιχνίδι στο πρώτο μήχρονο, όσο επιτοπλίστηκαν, ανήκει κυρίως στον αντίπαλο. Ήταν καλύτερος ελαφρά. Είχε δύο καθαρές ευκαιρίες, όπως είχαμε και εμείς μια ευκαιρία. Αλλά γενικά πατούσε καλύτερα με περισσότερες προϋποθέσεις. Στο δεύτερο μήχρονο, αλλάξαμε και πρόσωπα με δύο αλλαγές που μας βοήθησαν πάρα πολύ και σχηματισμό. Θεωρώ ότι κυριαρχήσαμε και η νίκη μας είναι απόλυτα δίκαιη. Αν σκεφτεί κάποιος ότι πέρα από το καθαρό γκολ είχαμε και άλλες τέσσερις ευκαιρίες. Αντιμέτωποι μόνο με τον τραυματοφύλακα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και κράτησε τον αντίπαλο. Δεν είναι δικαιολογία, όλες οι ομάδες όμως είσαστε κουρασμένες μετά από τα συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε λίγες μέρες, έχετε δώσει πολλές αναμετρήσεις. Είναι πολύ ορθό αυτό που λέτε. Δυστυχώς ο σχεδιασμός σε συγκεκριμένη φάση δεν είναι σωστός κατά μία, γιατί τα πιο πολλά παιδιά γνωρίζουμε ότι δουλεύουν κιόλας. Απ' τη μία, απ' την άλλη πρέπει να το σεβαστούμε, γιατί είναι πρωτάθλημα 4 ομίλων πανελλήνιο. Οπότε πρέπει, εφόσον γνωρίζουμε το πρόγραμμα εξ αρχής, να ανταποκριθούμε. Οι δικοί μας παίκτες. Σε 6 μέρες 3 παιχνίδια, τα δύο δύσκολα εκτός έδρας πήρανε 2 νίκες και χάσαμε μόνο συναρτάκι. Ως τώρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και συνεχίζουμε. Σε αυτό το δύσκολο όμιλο, τα θετικά αποτελέσματα που παίρνετε δίνουν αυτοπεποίθηση στην ομάδα? Ακριβώς. Πάλι πολύ ορθά τοποθετήστε. Είναι πραγματικότητα αυτή. Τα τρίποντα και ειδικά σε δύσκολους αντιπάλους και με καλή εμφάνιση, με στή εμφάνιση, κάτι επενή μας άποψη, νομίζω μας δίνουν αυτοπεποίθηση, αλλά μας δίνουν και κίνητρο για να συνεχίσουμε, για να προσπαθήσουμε να μην κοιτάμε μόνο πίσω από φόβο, αλλά και μπροστά από κίνητρο. Το φάουλ λοιπόν εκτελείται σε ένα χώρο κενό που ελέγχει ο Τζαφέστας. 24 λεπτά στο παιχνίδι του Αστέρα Πετρετή με το Κιλελέρ 0-0. Γαρδικιώτης. Εκείνος θα κουμπίσει την μπάλα. Γαρδικιώτης θα δώσει πλάγια. Θα γίνει τώρα η σέντρα, θα γίνει μία απειλή μπροστά από τον Μισιρλή. Κρατάει το κεφάλι του ο παίκτης, το Αστέρα Πετρετή, σκεπτόμενος την ευκαιρία που χάθηκε.
Πέτρος Τεργίου και ο Γογουβίτης, θα φύγει ο Γογουβίτης, θα μείνει ο Πέτρος Τεργίου, θα κάνει την εκτέλεση, θα βάλει την μπάλα μπροστά, θα γίνει κεφαλιά και θα αποκρούσει ο Μισιρλής στο 31ο λεπτό. Θα γίνει η φάση με τον Γεωργακόπουλο μπροστά από τον Μισιρλή. Και ο Μπάρδας τώρα θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά για τον Χατζή. Χατζής θέλει να περάσει τους αντιπάλους, θέλει να στρώσει την μπάλα, δεν βρίσκεται κάποιος εκεί. Θα γίνει το σούτ από τον Βαγενά και θα αποκρούσει ο Τζαφέστας. Θα γίνει μια δεύτερη προσπάθεια από το Κιλελέρ. Αστέρας ανεβαίνει. Γίνεται ένα σούτ από τόσο κοντά εξ επαφής από τον Αστέρα Πετρητή. Μια χαμένη ευκαιρία. Στράτος Μισιρλής για την ομάδα του Κιλελέρ πρωταγωνίστησε σήμερα στο παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Πετρητή. Ήταν παιχνίδι τερματοφυλάκων και το Κιλελέρ πήρε 3 πολύτιμους βαθμούς. Πώς ήταν η αναμέτρηση? Καταρχάς, να ξεκινήσω να πω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Ήταν μια αξιόλογη ομάδα σε ένα αρκετά δύσκολο για μας γήπεδο, καθώς ήταν πλαστικό. Νομίζω ότι ήταν αναγνωριστικό το πρώτο ημίχρονο για μας. Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε τα πατήματά μας και ευτυχώς για μας κερδίσαμε με το σκόρ 0-1. Εντάξει, σίγουρα να δώσω και πάλι συγχαρητήρια και στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ήταν φοβερός. Κράτησε την ομάδα του μέσα στον αγώνα με τις αποκρούσεις του. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για την ομάδα, όπως όλα τα παιδιά. Και ευτυχώς για μας βγήκαμε στο τέλος νικητές. Κούραση, συνεχιζόμενα παιχνίδια για όλες τις ομάδες βέβαια. Πλαστικό σκυλοτάπητα σήμερα για εσάς. Όλα αυτά στοιχίζουν σε μια ομάδα? Σίγουρα, αλλά εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι το μυαλό είναι αυτό το οποίο δίνει όθηση σε όλους μας. Και έτσι, παρόλο τα 3 μάτς που παίξαμε στις 10 μέρες, νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή συγκομιδή για την ομάδα. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και αυτό φαίνεται νομίζω και στο χορτάρι. Αυτή η συγκομιδή των βαθμών στα τελευταία παιχνίδια σας δίνει αυτοπεποίθηση? Σίγουρα μας δίνει αυτοπεποίθηση. Παλεύουμε σίγουρα όμως για κάθε μάτς ξεχωριστά. Δεν μας λέει κάτι ότι κερδίσαμε σήμερα, γιατί το πρωτάθλημα έχει 32 αγώνες. Οπότε κάθε μάτς το βλέπουμε ξεχωριστά και όσο μπορούμε να κερδίζουμε σε κάθε αγώνα. Και θα έχουμε συνέχεια. Σημειώνει την κάρτα ο διαιτητής αναμέτρησης. Και έχουμε 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος αναμέτρησης. Μεντής στην εκτέλεση του φάουλ. Μεντής και κριτικός. Θα κάνει μια σέντρα ο Μεντής. Θα σκάσει η μπάλα λίγο μπροστά από τον Μισιρλή, από τον έλεγχο των παικτών του Κιλελέρ. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Μεντής υπό την πίεση του Βαγενά. Η μπάλα γυρίζει στον Μισιρλή, ο οποίος θα την ξεφορτωθεί γρήγορα, καθώς βλέπει απειλή, κερκυριακή απειλή. Μπάλα από τον Κατσαμάγκα. Θέλουν να την κερδίσουν με τον Αλτάνη. Θα γίνει μια προσπάθεια και ένα σούτ το οποίο θα περάσει αρκετά έξω από την εστία του Τζαφέστα. Μεντής, Τζαφέστας, ήρεμα, τσεκάρει τις επιλογές του, κάνει το βολέ με στόχο τον Γιώργα Κόπουλο. Η μπάλα πάει μπροστά στο σημείο που βρίσκεται ο Κώστας Τεργίου, αλλά έχουμε το σφύριγμα του βοηθού. Εκείνος το φωτοτή τον Γκασίδη. Γκασίδης υπό την πίεση του Παπαγεωργίου Αλτάνη που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Αλτάνη θέλει να τροφοδοτήσει συμπαίκτη, κερδίζουν οι παίκτες του Αστέρα Πετρητή και η μπάλα από τον Γαρδικιώτη θα φτάσει σε ένα σημείο που τρέχουν να την προλάβουν οι παίκτες και ο Μισιρλής θα συγκρατήσει την απειλή του Αστέρα Πετρητή στο 6ο λεπτό. Αντώνης Χατζής για την ομάδα του Κιλελέρ. Βοήθησε και εκείνος στο να έρθει η νίκη για την ομάδα του κόντρα στον Αστέρα Πετρητή με το σκορ 0-1. Πώς ήταν η αναμέτρηση? Περιμέναμε από την αρχή του παιχνιδιού ότι θα ήταν μια κλειστή ομάδα και θα ήταν πολύ καλή στην άμυνα.
Απειληθήκαμε κάποιες φορές στο ημίχρονο, αλλά απειλήσαμε επίσης. Δεν ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί, αλλά το γκολ βρέθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι ανοίξαμε και παίξαμε το ποδόσφαιρό μας. Αυτή η βαθμή που συλλέγεται στα τελευταία παιχνίδια, πόση αυτοπεποίθηση σας δίνουν για τη συνέχεια? Σίγουρα μας δίνουν πάρα πολύ αυτοπεποίθηση και μας κάνουν πολύ υπολογίσιμους στο κάτοχο πρωτάθλημα. Πιστεύω πολύ στην ομάδα, αν και νέο μέλος, βλέπω τις ικανότητες που έχει η ομάδα και πιστεύω πάρα πολύ σε εμάς. Η κούραση τι ρόλο παίζει με τα συνεχιζόμενα παιχνίδια που έχετε δώσει? Φάνηκε πολύ κούραση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πιστεύω όλα τα παιδιά καταλάβαμε ο ένας τον άλλον, κατανοήσαμε και μαζί συνεχίσαμε σαν ομάδα και γι' αυτό φέραμε και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αν ήταν πιο αργά, εννοείται που θα ήταν πολύ πιο ευνοϊκά για το φιλάθλο κόσμο να έρθει και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Μπάλα χωρίς να ανησυχήσει ο Τζαφέστας, ένα σούτ από κοντά. Και με δεύτερη προσπάθεια οι παίκτες του Κιλελέρ θέλουν να κερδίσουν την μπάλα. Σφυρίζει ο κύριος Τσάνης, ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστέρα Πετρητή, δηλώνει παρόν στην προσπάθεια του Κιλελέρ να σκοράρει. Έχουμε παίκτες όμως στο έδαφος. Μπαλά πάει μπροστά από τα πόδια των παικτών του Κιλελέρ και απομακρύνεται από τον Γαρδικιώτη. Μπάρδα στην μπάλα, στρώνεται μπροστά για τον Αλτάνη. Αλτάνη και Κατσαμάγκα σκοντράνει μπάλα στο σώμα του Τζαφέστα. Στην ευκαιρία του Κιλελέρ. Τρέχει να προλάβει την μπάλα ο Φουρκιώτης. Απομακρύνουν οι παίκτες του Κιλελέρ. Αλτάνη. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Παπαγεωργίου. Μπάρδας. Θα στρώσει την μπάλα για τον συμπαίκτη. Θα γίνει ένα σούτ και θα μπει το γκολ από τον Χασομέρη. Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης η αλλαγή του Κώστα Κατσάρα. Ο Χασομέρης με το νούμερο 10. Θα πετύχει τον γκολ για τους φιλοξενούμενους ανοίγοντας το σκορ, κάνοντας το 0-1. Γιάννης Φακενάκης για τον Αστέρα Πετρετή υποδέχτηκε το Κιλελέρ. Ιτήθηκε 1-0. Υπήρχαν όμως ευκαιρίες για την κερκυραϊκή ομάδα. Λίγα λόγια για την αναμέτρηση. Ένα κακό αποτέλεσμα για την ομάδα μου. Σε κακό χρονικό σημείο. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που ουσιαστικά το χάσαμε ήδη στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα το ημίχρονο να έχει τελειώσει 2-0 υπέρ μας και να έχει τελειώσει ο αγώνας. Δυστυχώς οι ευκαιρίες που χάνουμε, νομίζω ότι δύσκολα χάνονται και η κεφαλιά του Στεργίου και του Γογουβίτη, το πλασέ σε κενή αιστεία. Νομίζω ότι ήταν δύο ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να προηγηθούμε και να ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο να πιέσουμε λίγο ακόμα ψηλότερα τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος βρήκε μια ευκαιρία και βάλει τον γκολ σε μια αντεπίθεση. Νομίζω ότι βάσει κούνας αδικούμε τους εαυτούς μας. Το παιχνίδι χάθηκε, θεωρώ ότι στις ευκαιρίες που δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ εμείς. Ο Τζαφέστας, παρότι δέχτηκε ένα γκολ, νομίζω ότι σε άφησε ικανοποιημένο γενικότερα. Πάντα. Ο τερματοφύλακας αυτή είναι η δουλειά του. Έβγαλε αρκετά σήμερα, μπορώ να πω, ιδιαίτερα όταν ρισκάραμε λίγο. Έπρεπε να ρισκάρουμε, χάναμε. Βρήκανε καινούς χώρους στην αμυνά μας. Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας και τα απέδειξε σήμερα και το αξίζουν συγχαρητήρια. Ήσασταν κουρασμένοι? Κουρασμένοι είμαστε, αλλά είμαστε και, είναι και αντίπαλοι κουρασμένοι. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία κούραση. Αλλά σίγουρα μας λείπουν οι τραυματίες, μας λείπουν ακόμα και κάποια παιδιά που παίξανε, που είχαν προβλήματα τις προηγούμενες εβδομάδες, είδαμε ότι ήταν αρκετά πίσω σε φυσική κατάσταση, δεν βάζαν καλά τα πόδια τους, χάναμε, στερούσαμε λίγο στη δύναμη, οπότε καταλαβαίνετε ήταν ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι χάθηκε στο πρώτο ημίχρονο που έπρεπε η ομάδα μου να είναι μπροστά σκορ. Το ερχόμενο Σάββατο θα υπάρχει περισσότερος κόσμος, θα γυρίσουν οι τραυματίες, θα έχεις και άλλους παίκτες? Ευελπιστώ. Παίζουμε ένα παιχνίδι εκτός έδρας στα Τρίκαλα. Θα πάμε αυθημερών λόγω ότι πήγαμε Σαββάτο και τα παιδιά ακόμα εργάζονται. Καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα τουριστική περίοδος. Η ομάδα μας δεν έχει έρθει σε καλή, δεν είναι σε φόρμα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μόλις φύγει και Οκτώβριος θα μπορέσουν τα παιδιά να έρχονται όλες τις προπονήσεις και να συνεπείς. Οπότε καταλαβαίνετε, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι πέμπτη αγωνιστική να σηκώσουμε το κεφάλι, να βρούμε τα ψυχικά αποθέματα, να μπορούμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα εκτός έδρας στα Τρίκαλα. Παπαγεωργίου. Περιμένει το σφύριγμα
του διαιτητή Παπαγεωργίου. Χαμηλά η μπάλα, διώχνεται αρχικά από τον Γαρδικιώτη. Επιμένει εκεί ο Βαγενάς, κοντράρει μπάλα στα σώματα. Αλτάνη θέλει να την προλάβει. Προλαβαίνει την μπάλα ο παίκτης του Κιλαλέρ. Θα κάνει μια σέντρα και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Τζαφέστας. Να δούμε λοιπόν το σφύριγμα του διαιτητή για να εκτελεστεί το φάουλ. Για τους γηπεδούχους την έδωσε το τείχος από το Κιλαλέρ και έχουμε την απευθείας εκτέλεση, κοντράρι μπάλα στα πόδια, στο σώματα, συγγνώμη, των παικτών. Αλλά κάποιος πρέπει να την έχει φάει στο κεφάλι. Πρέπει ο παίκτης του Κιλαλέρ να τον βρήκε αρκετά δυνατά η μπάλα με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Κοντομίχης, βάζει την μπάλα μπροστά. Εκεί που βρίσκεται ο Βλαχόπουλος, αλλά βγαίνει ο Μισερλής και μπλοκάρει την μπάλα στο 32. Δεν θέλουν να περάσει οποιαδήποτε παλιά που μπορεί να γίνει απειλητική η παίκτες του Αστέρα Πετρητή και θέλουν να το κάνουν στην αρχή της φάσης, μετά τον γκολ που δέχτηκαν στο 61. Θα γίνει ένα σουτ χαλαρό που δεν θα ανησυχήσει τον Τζαφέστα. Θέλουν να βάλουν πάλι την μπάλα μπροστά οι παίκτες του Αστέρα. Θα γίνει μια προσπάθεια. Τρέχουν να την προλάβουν, να τη γυρίσουν στο σημείο που υπάρχει δυνατό μαρκάρισμα. Ο τεχνικός διευθυντής του Αστέρα Πετρητή, Σπύρος Τούπας, κοντά μας για την αναμέτρηση κόντρα στο Κιλαλέρ. Ήρθε, ήταν με 0-1. Υπήρξαν όμως ευκαιρίες για την κερκυριακή ομάδα. Άρα πώς ήταν το παιχνίδι? Το παιχνίδι, ενώ ξεκινήσαμε πολύ καλά, στην πορεία το Κιλαλέρ ισορρόπησε λίγο το παιχνίδι. Κάναμε αρκετές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά καλοί σε όλες τις γραμμές μέχρι το ημίχρονο, μέχρι την ώρα που δεχτήκαμε τον γκολ. Από εκεί και έπειτα η ψυχολογία, ξέρεις, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Υπήρχε μια πτώση στην απόδοση. Κάποια παιδιά δείχνουν λίγο μεγαλύτερη απογοήτευση όταν το σκορ είναι εις βάρος μας και αυτό είναι πολύ κακό και πρέπει να το διορθώσουμε. Ένα παιχνίδι δεν τελειώνει ούτε στο 60, ούτε στο 50, ούτε στο 40, ούτε καν στο 90 με ένα 0. Το παιχνίδι τελειώνει την ώρα που θα σφυρίξει ο διαιτητής και μέχρι εκείνη την ώρα θα πρέπει να αγωνιζόμαστε σαν ομάδα και όχι σαν ατομικά ο καθένας. Γιατί κάποιοι θα υπάρξουν που θα έχουν λίγο περισσότερη διάθεση, άλλοι λιγότερη. Το θέμα είναι ό,τι κάνουμε να το κάνουμε σαν ομάδα, οργανωμένα όπως το κάνουμε από την αρχή και τόσα χρόνια. Λίγο η κούραση και λίγο οι ελλείψεις θα μπορούσε αυτό, όχι σαν δικαιολογία, αλλά να αποτυπώσουν λίγο την εικόνα τη σημερινή. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι η διοργανώτρια πρέπει να το ξανασκεφτεί πάλι, βάζοντας μια εμβόλυμη και στο καπάκι να βάζει τις ομάδες να παίζουν Σάββατο, δηλαδή μέσα σε 3 ημέρες. Με υποχρεώσεις, με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, να κάνουν 2-90 λεπτά, 12 η ώρα το μεσημέρι, νομίζω ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό. Και εμείς σαν ομάδα θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε όσο περνάει από το χέρι μας. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει τουλάχιστον 4 ημέρες διαφορά από παιχνίδι σε παιχνίδι, δεν ξέρω και εγώ τι θα μπορούμε να κάνουμε. Θα έχουμε, όχι μόνο εμείς και οι υπόλοιπες ομάδες, θα βλέπετε μια τέτοια εικόνα να παίζουν μέχρι το 50 και από εκεί και πέρα να βλέπουμε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, να πω ότι θα δούμε κλωτσοσκούφι, αλλά θα δούμε πάρα πολλές ενέργειες οι οποίες δεν θα αρμοζούν σε καμία από τις ομάδες. Η κούραση είναι πολύ μεγάλος ρόλος. Η ομάδα μας έχουμε την ατυχία, τέλος πάντων, και έχουμε κάποιους τραυματισμούς αυτή τη στιγμή, είτε από κούραση, περισσότερο από κούραση, γιατί οι τραυματισμοί, τους τραυματισμούς τους έχουν τα παιδιά τα οποία ακόμα δουλεύουν, υπερβάλλουν αυτό, παίζουν 90 λεπτά, κάθε μέρα προπόνηση, βγήκαν κάποιοι τραυματισμοί, τους αντιμετωπίζουμε, αλλά δεν έχουμε την εικόνα που θα θέλαμε να έχουμε με τα παιδιά όλα αυτά στην εντεκάδα πιθανότατα. Αυτή την εικόνα μπορεί να την έχει ο Στέας Πετρητής στο επόμενο παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο, σε μία εβδομάδα, ίσως επιστρέψουν και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες? Το ελπίζω. Το ελπίζω. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά, για την αποκατάστασή τους. Από εκεί και έπειτα, τι να πω, ελπίζω ότι όσο πιο σύντομα επιστρέψουν τα παιδιά, τόσο καλύτερη εικόνα θα έχουμε στο παιχνίδι. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Κιλαλέρ. Συνεχίζεται η αναμέτρηση, λέει ο διαιτητής. Και η μπάλα τώρα μπαίνει μπροστά. Βγαίνει ο Τζαφέστας και σταματάει την όποια προσπάθεια του Κιλαλέρ.
στην αναμέτρηση με το Κιλελέρ Κοντομίκης για τον Βλαχόπουλο. Θηραίος θα κάνει το σουτ, θα διώξει. Μην προώθησε να συγκρατήσει ο Μισερλής. Μπάλα φτάνει στο Βλαχόπουλο. Βλαχόπουλος. Δείχνει χέρι ο κύριος Τσάνης. Και δίνει την μπάλα στο Κιλελέρ. Και εμείς έχουμε μπει στο 31ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Την κερκυριακή ομάδα θα εκτελέσει ο Μάρκος Θηραίος στο 43. Σηκώνεται η μπάλα, ο Αλτάνη την ανεβάζει, την απομακρύνει από την εστία του Κιλελέρ. Ανεβαίνει πολύ γρήγορα ο Αλτάνη, περνώντας τα εμπόδια, τον σταματάει όμως. Θηραίος ακόμη μια φορά. Θηραίος κάνει το ψαλιδάκι. Ο παίκτης του Αστέρα, η μπάλα καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των δικτυών του Μισερλή στο 44. Κώστας Γεωργακόπουλος για τον Αστέρα Πετρίτη. Προσπάθησε σήμερα στην αναμέτρηση της ομάδας κοντρά στο Κιλελέρ. Υπήρχαν ευκαιρίες για την τοπική ομάδα, ωστόσο ιτήθηκε με 0-1. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Γεια σου Ματούλα μου. Σήμερα έγινε ένα δυνατό παιχνίδι. Ξέραμε ότι παίζαμε μια καλή ομάδα. Κυρίως με μικρά παιδιά, αλλά δείξαν στο γήπεδο ότι ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα. Εμείς είπαμε να μπούμε δυνατά, να μην αφήσουμε το παιχνίδι, να μπούμε όπως μπήκαμε στα προηγούμενα εντός έδρας αγώνες. Μπορώ να πω ότι στο πρώτο παιχνίδι ήμασταν καλύτεροι. Χάσαμε δύο μεγάλες ευκαιρίες που αν τις βάζαμε σίγουρα θα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι. Στο δεύτερο μπήκαμε με το ίδιο σκεπτικό, να πάρουμε το μάτς. Δηλαδή το μυαλό μας ήταν να πάρουμε το μάτς, όχι να πάμε για την ισοπαλία για κάτι τέτοιο. Δυστυχώς ένα δεκάλεπτο που δεν ήμασταν καλά στα πατήματά μας και μπροστά και πίσω, δεχτήκαμε ένα γκολ. Μετά προσπαθήσαμε, κάναμε προσπάθεια όλα τα παιδιά για να ισοφάρισουμε, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε. Και ο κύριος Κατσάρας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο υπερήχατε, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, λίγο η κούραση και λίγο η ώρα σήμερα και λίγο όλα αυτά, όχι ότι είναι δικαιολογία, αλλά μαζεύονται πράγματα. Εντάξει, τα ίδια ισχύει και για τους αντιπάλους. Έχουμε μια. Εντάξει, αυτή η ατυχία θεωρώ ότι είναι ότι λείπουν στα τελευταία μάτς πολύ σημαντικοί παίχτες και εμπειροί, οι οποίοι πιστεύω ότι αν τους είχαμε, ήμασταν όλοι μαζί, θα μιλάγαμε για. Θα είχαμε πάρει παραπάνω από όντως πιστεύω. Αλλά εντάξει, ήταν δικαιολογία, συμβαίνει στο ποδόσφαιρο αυτό. Σήμερα ήμασταν άτυχοι. Κάλλιο άλλο παιχνίδι θα μας έρθουν τα γκολ. Εντάξει, παίζαμε και με μια καλή ομάδα. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Απλώς το θέμα είναι ψυχολογικό. Πιστεύω με μια νίκη μεγάλη εκτός έδρας θα φτιάξουν όλα. Κόσμος μπροστά από την εστία του Μισερλή. Θηραίος. Θηραίος κάνει την εκτέλεση, θα βάλει το κεφάλι εκεί. Ο παίκτης του Αστέρα Λαϊμπάλα θα περάσει. Out. Συνέχεια για τον Αστέρα. Συνέχεια με τον κριτικό. Η μπάλα από τον Κασίδη δεν κάνει το σούτ όπως θα το ήθελε. Απομακρύνουν προσωρινά οι παίκτες του Κιλελέρ και επαναφέρει ο Κοντομίχης. Αλτάνη. Θηραίος. Γυρίσει ο Θηραίος. Κάνει το σούτ στην αγκαλιά του Μισερλή. Προσπάθεια. Κούκος για τον Χασομέρη. Στρώνεται η μπάλα στον Κατσαμάγκα. Βγαίνει ο Τζαφέστας και μπλοκάρει την μπάλα. Με τους συμπαίκτες του να βοηθούν στο μαρκάρισμα του αρχηγού του Κιλελέρ. Θα απομακρύνει την μπάλα ο Φουρκιώτης, ο Αλτάνη θα τη διεκδικήσει, η μπάλα στα πόδια των παικτών του Κιλελέρ. Μπήκαμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γίνεται η σέντρα. Αλλά η μπαλιά δεν είναι όπως θα ήθελε ο παίκτης του Αστέρα Πετρίτη. Και έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Άγγελο Τσάνη. Αστέρας Πετρίτη, Κιλελέρ 0-1 για την πέμπτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αυτά λοιπόν έγιναν στην αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική. Με τον Αστέρα Πετρίτη να γνωρίζει την ήττα από το Κιλελέρ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με τον αγώνα του ΑΟΚ Κέρκυρα κόντρα στην Ομόνοια.
Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Σας ταξιδεύουμε σε αξέχαστες καλοκαιρινές εμπειρίες. Γνωρίστε την υπέροχη Κέρκυρα και τους μαγευτικούς παξούς με το υπτάμενο δελφίνι Paxos Island. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύμης. Μας βρίσκετε στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Το να κάνεις οικονομία ψωνίζοντας είναι τρόπος ζωής. Βρείτε έως την Τετάρτη στον Κρητικό. Βόλιο Ποντίκι 8,95 το κιλό. Johnny Walker, Gordon's και Smirnoff 3,20 ευρώ φθηνότερα. Pampers, Lenore και Pantene μείον 50%. Ava, Noxzema, Sios, Vileda και Vetex μείον 50%. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Το καινούριο, ε. Και όχι μόνο. Το καινούριο μας κατάστημα στην Πίνια, που εκτός από τα εκλεκτά κρέατα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ντελικατέσεν. Το γνωστό μας ήδη κατάστημα στην πλατεία Σαρόφ, με πλήρη γάμα προϊόντων. Και το αρχικό μας πλέον κατάστημα στα Τρία Γεφύρια. Και αν δεν υπάρχει χρόνος, με λίγα μόνο κλικ, η παραγγελία σας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να σας περιμένει ετοιμοπαράδοτη στο κατάστημα της επιλογής σας. Ή και να παραδοθεί στο σπίτι σας. Ρε μάτια, πού πας? Λαβράνος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Στυλ. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα Steel από 179 ευρώ. Εύχρηστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Steel. Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Steel. Κοτινάς Νικόλαος, Περιφερειακή Οδός Λευκύμης, Λευκύμη. Μαρτίνης Σταμάτης, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Σολάρι, Κέρκυρα. Μηχανεμπορική Κώστας Τσιριγκάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 40, Εμπορικό, Κέρκυρα. Well, ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well, τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι. Την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well, για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ, για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα. Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων, στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως, μετά το νέο λιμάνι. Well, έτοιμοι για shopping. Ουρανός και γη.
μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Μέρος της εκπομπής Αθλητολογίες. Και πριν πάμε να δούμε την αναμέτρηση του ΑΟΚ Κέρκυρα με την Ομόνοια για την πρώτη αγωνιστική της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματιών Κέρκυρας, θέλω να σας πω για τις πολύ σημαντικές διακρίσεις των κοπηλατών του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας. Υπάρχει μια πολύ ανωδική πορεία η οποία συνεχίζεται και μάλιστα 4 μετάλλια κατέκτησε ο ΝΑΟΚ στους διασυλλογικούς αγώνες κοπηλασίας που έγιναν στα Ιωάννινα, ενώ είχε 2 τέταρτες και 2 πέμπτες θέσεις. Να βλέπουμε εμείς λοιπόν τα παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν με αξιώσεις. Εδώ είναι η Έλληνα Διαβάτη που κατέκτησε 2 μετάλλια. Παρακαλώ. Θα δούμε και όλη την αποστολή, θα δούμε όλα τα παιδιά. Να σας πω λοιπόν ότι αρχικά 2 αργερά μετάλλια κατέκτησε η Έλληνα Διαβάτη στους διασυλλογικούς αγώνες κοπηλασίας στα Ιωάννινα. Τόσο στο σκάφος των Κορασίδων όσο και στο σκιφ Νεανίδων τα πήγε εξαιρετικά, μια πιο μεγάλη κατηγορία για την Έλληνα. Η κυρία αθλήτρια λοιπόν ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, συνεχίζοντας την ανωδική της πορεία. Γύρισε στο νησί με τα 2 αργυρά, εδώ με τον προπονητή της Αλέξανδρο Γκόγκα, και τα πήγε εξαιρετικά. Να σας πω ότι είχαμε και άλλα μετάλλια. Αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Ιάκωβος Τραβοράβδης στο σκι Φαρχαρίων Πέδων, ενώ η τετράκοπος Άνευ Πέδων ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με ένα πλήρωμα αποτελούμενο από τους Βλαχόπουλο, Μιλιορίζο, Μοναστηριώτη και Τραϊανόπουλο. Εδώ βλέπουμε την Έλληνα Διαβάτη με τον έφορο του κοπηλατικού τμήματος Μπάμπη Βλάχο. Να σας πω ότι την τέταρτη θέση, ο τραπλαίος σκι Βαρχαρίων Πέδων, κατέκτησαν οι Κούντας, Γκόγκας, Τσαλαβούτας και Λάπας. Ενώ τέταρτη θέση, στο σκι Βαρχαρίων Κορασίδων, κατέκτησε η Ελπίδα Μπούκη και πέμπτη θέση σημείωσε το τετραπλαίο σκι Κορασίδων. Στο οποίο αγωνίστηκαν Ζερβού, Λιντοβόη, Δροσοπούλου και Τρίφωνα. Πέμπτη θέση επίσης κατέκτησε στο σκιφ Αρχαρίων Κορασίδων η Κίτη Γιαννούλα. Την αποστολή συνόδευσαν ο επικεφαλής προπονητής του κοπηλατικού τμήματος του ΝΑΟΚ Αλέξανδρος Γκόγκας, οι προπονητές Αλέξανδρος Δαφνής, Άλκης Δημουλής και Βαγγέλης Χεμαριός, καθώς και ο έφορος Μπάμπης Βλάχος. Εκπρόσωπος του ΝΑΟΚ στα Ιωάννινα ήταν ο πρόεδρος του ομίλου Γιώργος Δημουλής. Εξαιρετικά λοιπόν τα πήγαν τα παιδιά, 4 μετάλλια. Αυτά με τα οποία επέστρεψαν 3 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και μάλιστα τα τεστ που δίνει ο ΝΑΟΚ είναι πολύ σημαντικά και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία εδώ μάλιστα στο σκιφ όπου κατέκτησε τη δεύτερη θέση η Έλληνα Διαβάτη. Στην πρώτη θέση ήταν η Λυκομήτρου, η αθλήτρια με την οποία αγωνίστηκαν μαζί στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. Όταν είχε πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική διοργάνωση στο νησί, η διοργάνωση Open Water Juniors, που είχε γίνει σε εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ, το παρόν είχε δώσει και ο πρόεδρος της Κοπηλατικής Ομοσπονδίας, Γιάννης Βράμπας. Δεν χάσαμε λοιπόν την ευκαιρία να τον ρωτήσουμε για τις διακρίσεις που είχε σημειώσει μόλις η κυρκυρία αθλήτρια Έλληνα Διαβάτη, αλλά και για το μέλλον του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας όσον αφορά το τμήμα κοπηλασίας. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Γιάννης Βράμπας, ο πρόεδρος της Κοπηλατικής Ομοσπονδίας, εδώ σε εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Juniors Open Water με πάρα πολλές συμμετοχές, με πάρα πολλές χώρες, με πάρα πολλά παιδιά. Και θα μου πείτε τι δουλειά έχει η κοπηλασία. Όχι, γιατί ο ΝΑΟΚ είναι ένα σωματείο το οποίο καλλιεργεί πάρα πολλά αθλήματα και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Χαιρόμαστε λοιπόν που τον βλέπουμε στην Κέρκυρα και δεν μπορώ να μην τον ρωτήσω για τις πρόσφατες επιτυχίες και για το κορίτσι μας που κατέκτησε όχι μόνο το χρυσό μετάλλιο αλλά άλλο ένα μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, την Έλληνα Διαβάτη. Η κοπηλασία γνωρίζει πολύ σημαντικά βήματα
βήματα, ανωδικά βήματα, ανωδική πορεία και νομίζω ότι αυτό φαίνεται στην Ομοσπονδία. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και πάλι εδώ στον ΑΟΚ. Ξέρετε ότι τον αγαπώ πολύ αυτό τον όμιλο. Πραγματικά η κοπηλασία πάει πολύ καλά και με χαροποιεί ιδιαίτερα να βλέπω κοπηλάτριες όπως η Έλενα Διαβάτη να προοδεύουν. Δείχνει λοιπόν αυτό ότι ο όμιλος είναι σε σωστά βήματα και προχωράει μπροστά. Πολλά συγχαρητήρια για την κοπηλάτριά σας, η οποία είναι ένα μεγάλο ταλέντο και προβλέπεται να φέρει μεγάλες διακρίσεις. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην αναμέτρηση του ΑΟΚ Κέρκυρα κόντρα στην Ομόνια. Πρώτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Ένα επιβλητικό 4-0 για την ομάδα του Γιάννη Χονδρογιάννη, αλλά και εδώ πολύ δύσκολες συνθήκες. Θέλω να σας πω ότι επειδή είχε πέσει το φως, το παιχνίδι ξεκίνησε 6 παρατέταρτο, πάρα πολύ κουνούπι στο γήπεδο στο κανόνι. Εκτός ότι φύγαμε όλοι σημαδεμένοι, εκτός ότι ο διαιτητής δεν μπόρεσε κάποια στιγμή, δεν μπορούσε να δει μπροστά του από το κουνούπι που υπήρχε, θα δείτε ακόμα και στο ρεπορτάζ, ακόμα και στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών των δύο ομάδων, πόσο πολλά ήταν τα κουνούπια και πόσο δυσκόλεψαν κάποια στιγμή τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά το ρεπορτάζ βγήκε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο παιχνίδι του ΑΟΚ Κέρκυρα με την Ομόνια. Τελικό σκορ 4-0. Κώστας Μάμαλος για την ομάδα της Ομόνιας. Στην πρεμιέρα του τοπικού πρωταθλήματος ιτήθηκε από τον ΑΟΚ Κέρκυρα 4-0, δείχνοντας όμως μια δυνατή ομάδα. Πώς ήταν αυτό το παιχνίδι? Για μας είναι το πρώτο παιχνίδι στην κατηγορία και μετά από πολλά χρόνια, χωρίς να έχουμε αλλάξει την ομάδα από την προηγούμενη κατηγορία με ελάχιστες μεταγραφές, γιατί έτσι πιστεύαμε ότι πρέπει να κάνουμε. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Θα ήταν διαφορετικό αν δεν τρώγαμε τον γκολ στη λήξη του ημιχρόνου και πηγαίναμε ημιχρόνο 0-0. Κάναμε ένα κακό τέταρτο ξεκίνημα δευτερόλεπτο ημιχρόνου. Αυτό ήταν όλο. Η κατηγορία είναι δύσκολη. Πρέπει να μην δίνεις ευκαιρία στον αντίπαλο και ό,τι ευκαιρία σου πετυχαίνει να την κάνεις γκολ εσύ. Σαν νέο φώτιστη ομάδα λοιπόν σε αυτή την κατηγορία με πολύ δυνατές ομάδες, ποιος είναι ο στόχος της Ομόνιας? Ο στόχος μας είναι να, αν μπορούμε, να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να ευχαριστηθούμε την υπόλοιπη χρονιά.
never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give you up. Never gonna give. Never gonna give. Νίκο Σόδα για την ομάδα τη Ομόνια. Στην πρεμιέρα τη Α κατηγορία ιτήθηκε από τον ΑΟ Κέρκυρα 4-0. Παρότι δείξατε πολύ θετικά δείγματα στο πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα. Πέρσι κερδίσαμε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Από ό,τι φαίνεται, χρειαζόμαστε περισσότερη δουλειά να δουλέψουμε, γιατί το επίπεδο στην κατηγορία έχει μεγάλη διαφορά. Από ό,τι φαίνεται, δεν ήμασταν έτοιμοι. Αρκετά, θα έλεγα βασικά. Βέβαια, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, παρουσιαστήκατε αρκετά δυνατοί στο σημερινό παιχνίδι. Πιστεύω ότι ένα από τα στοιχεία της ομάδας μας είναι η δύναμή μας. Τουλάχιστον αυτό δείξαμε στην προηγούμενη κατηγορία που ήμασταν. Εδώ πέρα τώρα, βέβαια, δεν ξέρω, οι άλλες ομάδες είναι το ίδιο δυνατές με εμάς. Οπότε, ναι, αυτό είναι το στοιχείο μας, πιστεύω. Ο στόχος λοιπόν σε αυτή την Α κατηγορία με δυνατές ομάδες, όπως είπες, ποιος είναι? Ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία και από εκεί και πέρα να κυνηγήσουμε όσο περισσότερο δυνατά θετικά αποτελέσματα. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna say goodbye, no. Γιάννης Χοντρογιάννης για τον ΑΟ Κέρκυρα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας. Αντιμετώπισε την Ομόνια, την οποία και κέρδισε με ένα εμβληματικό 4-0. Πριν σου απαντήσω σε αυτό, συγχωράμαι, θέλω να ευχηθώ σε όλο τον αθλητικό κόσμο και όχι μόνο της Κέρκυρας, σε όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό, να έχουν υγεία, να έχουμε μια καινούρια σεζόν με υγεία, χωρίς προβλήματα, χωρίς τραυματισμούς. Και σε εσάς που υποστηρίζετε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να είστε πάντα κοντά στον ερασιτέχνη αθλητή. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, έγινε ένα πάρα πολύ καλό και δυνατό παιχνίδι, τουλάχιστον για 60-70 λεπτά. Προηγηθήκαμε ένα πολύ όμορφο γκολ στο 45. Δεν έχω παράπονα από το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο όμως κάναμε ορισμένα επιπόλαια λάθη, τα οποία δικαιολογούνται εν μέρη από το γεγονός και μόνο ότι η ομάδα είναι καινούργια και είναι πάρα πολλά τα νέα πρόσωπα τα οποία απαρτίζουν την ομάδα αυτή. Καταφέραμε και ελέγξαμε το παιχνίδι, καταφέραμε και βγάλαμε όμορφες φάσεις απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι αρκετά δυσκολοκατάβλητη και πολύ δυνατή. Το δεύτερο μήχρονο είμαστε βέβαια ολοκληρωτικά εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι επιβάλαμε το ρυθμό μας και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ο κόσμος σας στήριξε, δεν σταμάτησε να φωνάζει. Μια μέρα δύσκολη με πολλοί κουνούπι, μια μέρα δύσκολη γενικότερα διότι έχουν μαζευτεί πολλές αθλητικές διοργανώσεις σήμερα Σάββατο. Πάντα κοντά σας, Γιάννη. Εμείς είμαστε και προσπαθούμε. Προσπαθούμε εδώ και 4 χρόνια να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό και σιγά σιγά όλη η δουλειά δείχνει ότι μεγαλώνει.
Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πλέον ακολουθούν την ομάδα και πιστεύω στο μέλλον θα γίνει ακόμα πιο δυνατή. Γι' αυτό και λέω καθημερινά στους ποδοσφαιριστές μου ότι πρέπει να είναι σεμνοί, ταπεινοί, πειθαρχημένοι, να προπονούνται και η επόμενη μέρα θα είναι μέρα χαράς για τον ΑΟΚ Κέρκυρα, πιστεύω. Δύσκολο πρωτάθλημα από όλες τις δυνατές ομάδες στην Α κατηγορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Έχουν πολλές ομάδες δημιουργήσει δυνατές ομάδες με ομοιογένεια, με προπονητές καλούς, με αθλητές καλούς και πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ δύσκολο και ισχυρότατο πρωτάθλημα. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my buzz is so humongous, you were thinking that happens in there. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead. They saying I'm the man, facts bro. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. They at, I'm though? The new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup. That's why we ain't on the same page. Yo. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Νίκος Χρονοσπολιάτης, σαν να είναι στο σπίτι του, είναι στον ΑΟ Κέρκυρα. Η ομάδα στην πρεμιέρα της Α κατηγορίας του τοπικού νίκησε την Ομόνια 4-0. Πώς ήταν το παιχνίδι? Εντάξει, ήταν η πρεμιέρα για το πρωτάθλημα. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα. Εμείς ήρθαμε προετοιμασμένοι ώστε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Καλή αρχή για την ομάδα μου. Η τρελή σας, παρόλα τα κουνούπια, παρόλα τη δύσκολη μέρα σήμερα, καθότι Σάββατο και τα λοιπά, δεν σταμάτησαν σε ψυχών. Πώς ήταν αυτό? Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα είναι δίπλα στην ομάδα. Τους θέλουμε πάντα να είναι δίπλα μας, να μας στηρίζουν και να ξέρουν ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, ώστε η ομάδα να πάει εκεί που της αξίζει. Στόχος φέτος? Ο στόχος της ομάδας είναι όσο πιο ψηλά γίνεται. So free, it really is so free.
κυρίες και κύριοι, έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.